Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και θα είμαστε και τούτο το πρωινό για μία ώρα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε και όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Την 3η 23 Νοεμβρίου 2021 ο Θεός κάλεσε κοντά του τον μακαριστό πλέον πρωτοπρεσβύτερο Ιγνάτιο Παπασπυλιόπουλο, που για 50 και πλέον χρόνια κόσμησε με την παρουσία του και το ιερατικό του ήθος την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός και ιδιαίτερα την ενορία του Αγίου Βασιλείου. Ο μακαριστός πατήρ Ιγνάτιος ήταν στολισμένος από το Θεό με πολλά χαρίσματα. Καταρτισμένος θεολόγος, δεινός εκκλησιαστικός κήρυκας με ρητορικές ικανότητες, συγγραφέας, ζωγράφος, αγιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, υμνογράφος, ποιητής, είναι μερικά από τα ταλέντα που του δόθηκαν και τα επέστρεψε καρποφόρα στο λαό του Θεού. Δημιούργησε μια τεράστια ιεραποστολική εποχή σε όλες τις πτυχές του ποιμαντικού έργου της ενορίας του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με πρωτοπόρες δράσεις στον τομέα της νεότητας που προσέλκυσαν πλήθος νέων, σημείο πρωτόγνωρο για την εποχή και τελικά για την κάθε εποχή. Ο πατήρ Ιγνάτιος διακρινόταν για το ήθος, την ακεραιότητά του, την σοβαρότητα της αποστολής του και την διάκρισή του. Ήταν ένας χαρισματικός λειτουργός που ζούσε με όλες του τις αισθήσεις κάθε στιγμή σε κάθε ακολουθία και μυστήριο της Εκκλησίας μας. Προσάρμοσε όλη του τη ζωή γύρω από την Εκκλησία ενορία και δημιούργησε τις ίδιες συνθήκες ζωής για τους ενορίτες του, μια σύγχρονη βασιλιάδα που πιστοποιούσε στην πράξη πως η Εκκλησία είναι ζωή που βιώνεται. Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπώσει κανείς την προσφορά αυτού του σημαντικού πνευματικού ανθρώπου που είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε και εμείς. Είναι δύσκολο γιατί ο πατήρ Ιγνάτιος σμίλευε την ψυχή και αυτό το αποτύπωμα δεν το χωρούν οι λέξεις. Ο πατήρ Ιγνάτιος επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, στον Παράδεισο. Και αυτό είναι το παρήγορο της στιγμής που ανακουφίζει όλους. Τα χρόνια της επίγειας ζωής του τα αξιοποίησε για τη σωτηρία του ποιμνίου που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της πνευματικής του ακτινοβολίας. Τώρα, στο ποθούμενο της ύπαρξής του, στην αληθινή παραδείσια βασιλιάδα, προσδοκούμε να ανταμώσουμε και πάλι. «Καλό Παράδεισο», γράφει στο κείμενό του ο Κώστας Ζουρδός για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Ιγνάτιο Παπασπυλιόπουλο. Σήμερα λοιπόν και εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού πατρός Ιγνατίου, που υπήρξε και για όλα τα χρόνια της Πειραϊκής Εκκλησίας συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Διακόνησε για δεκαετίες τον ιερώνα του Αγίου Βασιλείου Πειραιός έναντι του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την ίδια ημέρα με την αποχώρησή του από τα εγκόσμια. Ήταν 23 Νοεμβρίου του 1958 όταν τον χειροτονούσε ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος εις πρεσβύτερον. 63 χρόνια μετά, 23 Νοεμβρίου του 2021, μετά από δεκαετίες προσφοράς στην τοπική εκκλησία του Πειραιά, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο που τόσο αγάπησε. Η διακονία του πατρός Ιγνατίου ήταν μεγάλη, όπως και η αγάπη που είχε στον Χριστό.
τακτικός συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού από την ημέρα της ιδρύσεώς του, συγγραφέας πολλών βιβλίων και όχι μόνο. Είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός τον έχει ήδη τοποθετήσει στα δεξιά του και αυτός πλέον από εκεί δέεται και προσευχέται για όλους μας. Στο σημερινό μας λοιπόν αφιέρωμα θα ακούσουμε τα όσα είχαν υποθεί για τον μακαριστό πατέρα Ιγνάτιο σε μια εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης που είχε γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πυρεός στις 22 Νοεμβρίου 2015, 6 χρόνια πριν από την κοίμησή του. Τότε είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος και εκλεκτοί ομιλητές και εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε ακούγοντας την αρχαιολόγο Μίνα Γαλάνη να μιλάει για τον πατέρα Ιγνάτιο. Θυμάμαι τον πατέρα Ιγνάτιο με κοστούμι λαϊκού. Το 1958 το βράδυ της 20ης Νοεμβρίου χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μας στην Πυραϊκή και με απαλή και ευγενική φωνή στην ερώτησή μας ποιος είναι, απάντησε «Καλός, φίλος σας Ιγνάτιος». Διατηρώ ακόμα τον ήχο αλλά και τον τόνο κυρίως εκείνης της φωνής του. Είχε έρθει για κάποια διαδικαστικά της τελευταίας στιγμής εν ώψη της χειροτονίας του που θα γινόταν την επομένη στον Άγιο Βασίλειο Πειραιά. «Καλός, φίλος μας Ιγνάτιος». Έτσι παρέμεινε πολύτιμος για όλη μας τη ζωή ο πατήρ Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος. Για δεκαετίες τις οικογένειές μας συνδέει τρυφερή φιλία και βαθιά εκτίμηση. Οι μακαριστοί γονείς μου, Γεώργιος και Κέτη Κρίκου, στάθηκαν δίπλα του από τα πρώτα ιερατικά του βήματα και τον αγάπησαν δυνατά και άδολα και μετά από εκείνους όλοι εμείς οι νεότεροι στην οικογένεια. Ο πατήρ Ιγνάτιος και ο αδελφός του, Πολύκαρπος Παπασπηλιόπουλος, εκλεκτοί νέοι επιστήμονες, με όραμα και πίστη, σε βάθος χρόνου ήταν από εκείνες τις καλές επιρροές στο οικογενειακό μας περιβάλλον που έβαλαν το λιθαράκι τους όταν ο αδελφός μου, ο Βασίλης Κρίκος και εγώ, στα πρώτα νεανικά μας χρόνια ψάχναμε για να διαμορφώσουμε τον δικό μας κώδικα αξιών, τη δικιά μας άποψη για τη ζωή και τα πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζουν ήδη, το ακούν απόψε. Πατήρ Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος, πολυτάλαντος, πολυσχηδής, χαρισματικός. Είναι από τα επίθετα που του αρμόζουν. Άνθρωπος με βαθύτατη παιδεία και κατάρτιση στα θεολογικά αλλά και στα ελληνικά γράμματα, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ελληνική γλώσσα. Απλά ένας διανοούμενος είναι ο πατήρ Ιγνάτιος. Συγχρόνως όμως είναι ένας εκκλησιαστικός άνδρας με βαθύτατο θεολογικό φρόνημα, με εκκλησιαστικό ζήλο που είχε εκδηλώσει από παιδί, συνειδητός λειτουργός της ορθόδοξης πίστης μας, στοιχισμένος αδιαλείπτος στο Ιερό Βήμα, από όπου αντλεί τη Θεία Χάρη και τη δύναμή του, την υφαλιότητα, την ηρεμία, την έλλειψη αγωνίας και άγχους αυτή την ταραχώδη εποχή που ζούμε. Τύχη αγαθή του έδωσε πατέρα τον Παπαγιάννη Παπασπηλιόπουλο, ένα σπουδαίο και φωτισμένο ιερέα, ένα νέο άνθρωπο που είχε έρθει σε επαφή στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα, με μαθητές από τον κύκλο του Συφναίου Ζηλωτού Θεολόγου Απόστολου Μακράκη. Από τα άσπρα σπίτια της Ηλίας καταγόταν ο Παπαγιάννης, αλλά τα δύο από τα τρία αγόρια του είδαν το φως στο Γαλαξίδι, την ιστορική και γραφική κομμόπολη στον Κορινθιακό, εκεί όπου ο Παπαγιάννης ήταν εφημέριος και όπου άφησε έντονο το πνευματικό του στίγμα. Στη βάπτισή του στο Γαλαξίδι ο πατήρ Ιγνάτιος το όνομα δεν το έλαβε από κάποιον πρόγονο. Ο πρωτότοκος αδελφός του, ο Πολύκαρπος, όφιλε το όνομά του στον ανάδοχο, ο οποίος καταγόταν από τον Προυσό Ευρυτανίας, εκεί ακριβώς όπου φυλάσσεται η χείρα του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Ο Παπαγιάννης, μετά τον Πολύκαρπο, επέλεξε το όνομα Ιγνάτιος για τον δευτερότοκο γιο του, επιθυμώντας να τιμήσει τους δύο αποστολικούς πατέρες, Πολύκαρπο και Ιγνάτιο. Μαθητές του Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το όνομα του οποίου έδωσε στη συνέχεια στον τρίτο γιο του. Μετά το Γαλαξίδι και εξαιτίας του πολέμου και της κατοχής, η οικογένεια διακινήθηκε ανάμεσα στον Πειραιά κατά βάση
και στην Τρυποταμιά, ένα γραφικό χωριό δίπλα στον Ερήμανθο ποταμό, στα σύνορα Ηλίας Γορτινίας, γενέτειρα της μητέρας, της ευλαβεστάτης πρεσβυτέρας Εκατερίνης, η οποία μετά την πρόωρη κοίμηση του Παπαγιάννη το 1934 είχε να αναθρέψει 3 μικρά αγόρια. Δύσκολα χρόνια. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο πατήρ Ιγνάτιος διδάχτηκε κατοίκον τα εγκύκλια μαθήματα του γυμνασίου απευθείας από τα βιβλία, με τη βοήθεια του πρωτότοκου αδελφού του Πολυκάρπου, του μετέπειτα λόγιου εκλεκτού ιατρού χειρουργού. Τα αγόρια της οικογένειας Παπαγιάννη είχαν με όλη την οικογένεια πλέον εγκατασταθεί από το 48 στον Πειραιά και σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο τρίτος γιος του Παπαγιάννη, πατήρ Ιωάννης Κεπί και επίσης και εκείνος στη συνέχεια, έγινε αγιογράφος και έζησε μέχρι την πρόσφατη κοίμησή του στην Αμερική. Πνευματικός του πατρός Ιγνατίου υπήρξε ο ιερομόναχος Κοσμάς Καράμπελας από την αδελφότητα Θεολόγων η Ζωή, ο οποίος τον καθοδήγησε πνευματικά στα νεανικά του χρόνια, ενώ αργότερα η ισχυρή εκκλησιαστική παρουσία του πατρός Γεωργίου Πικριδά ενέπνευσε τον ίδιο τον πατέρα Ιγνάτιο και την οικογένειά του καθοριστικά. Τη Σοφούλα Καραμάνη, από τα πατρώα εδάφη της Ηλίας επίσης, την έστειλε δίπλα του ο Θεός. Είναι βέβαιο. Ήταν απάντηση σε προσευχή. Γεννημένη για το ρόλο της πρεσβυτέρας, από εκλεκτή εκκλησιαστική οικογένεια του πύργου. Στέκεται δίπλα στον πατέρα Ιγνάτιο, διακριτική, αξιοπρεπής, αθόρυβη, αλλά με το δικό της ειδικό βάρος, με άκρα ευλάβεια, καρτερικότητα, ευπρέπεια, ακούραστη συνοδοιπόρος και σε πρακτικά θέματα. Το σπίτι τους ανοιχτό στους νέους της ενορίας και όχι μόνο. Υπεύθυνη η ίδια κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής, έργο που διεκπεραιώνει σε εβδομαδιαία βάση με επιμέλεια και συνέπεια για δεκαετίες ολόκληρες. Επίσης για δεκαετίες σταθερή στη διακονία της προετοιμασίας των γευμάτων σε συσίτια της ενορίας του Αγίου Βασιλείου. Και εκείνος, ο πατήρ Ιγνάτιος, στοργικός σύζυγος, με λεπτότητα και ευγένεια, υποδειγματικός τρόπος συζυγικής διαβίωσης, πρότυπο συζυγίας. Πόσο μακριά κινούνται οι νέοι στη συζυγική τους διαβίωση σήμερα. Στα γυμνάσια της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ως θεολόγος, δίδαξε για χρόνια ο πατήρ Ιγνάτιος. Οι μαθητές του θυμούνται πάντα το επίπεδο, το ήθος, τη θεολογική κατάρτιση του δασκάλου, την αδυναμία του στην ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα. Η χειροτονία του ήταν σταθμός της ζωής του. Εκπλήρωση του παλαιού πόθου του και συγχρόνως μια δυναμική αρχή. Έγινε από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο, ο οποίος έχοντας γνωρίσει και εκτιμήσει την προσωπικότητα του Ιγνατίου, είχε μεγάλο πόθο επίσης να τον χειροτονήσει εκείνος. Και όπως είναι γνωστό, δεν είναι φαινόμενο σύνηθες αρχιεπίσκοπος Αθηνών να πραγματοποιεί χειροτονία ιερέως και μάλιστα στον Πειραιά. Η χειροτονία στις 21 Νοεμβρίου 1958 έγινε στον Άγιο Βασίλειο Πειραιά, και εκεί έμεινε ο πατήρ Ιγνάτιος και διακόνησε για μισό αιώνα περίπου. Εκεί ανάλωσε και εκεί πρόσφερε τη ζωή του. Η ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου στον Άγιο Βασίλειο έφερε ένα νέο αέρα στην ενορία. Υπήρξε ουσιαστική η πνευματική του διακονία υποδομής στο ναό. Πρώτη στη φροντίδα και στόχος του, η κατήχηση του λαού του Θεού και η με κάθε μέσο διευκόλυνσή του για ουσιαστική συμμετοχή του στις ιερές ακολουθίες. Το Θείο Κήρυγμα, εκτός από τις Κυριακές, γινόταν τώρα σε σταθερή εβδομαδιαία βάση σε ευρύ κοινό, πάντα από εκείνον. Αυτό εδώ έχει πρόβλημα. Η ιερά εξομολόγηση γινόταν με λεπτότητα, με διάκριση με την εκκλησιαστική έννοια του όρου, ώστε να μην εξουθενωθεί ο εξομολογούμενος. Η καθιέρωση της δεύτερης θείας λειτουργίας για να διευκολυνθούν οι γονείς με τα μικρά παιδιά, οι εργαζόμενοι και οι ηλικιωμένοι, ήταν κάτι πρωτοποριακό στον Πειραιά. Ήταν όμως και μια πράξη βαθιά πνευματική,
γιατί απότερος στόχος της ήταν να μην αποκλειστεί κανείς για λόγους πρακτικούς από την κυριακάτικη Θεία Λατρεία. Η τέλεση της κατανυκτικής νυκτερινής Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων ήταν κάτι το εντελώς νέο τότε και άγνωστο. Ήταν μια πρόκληση και πρόσκληση για εσπερινή προσευχή. Η ευωδιάζουσα Αγία Χείρα του Μεγάλου Βασιλείου, χάρη στις δικές του ενέργειες, ήρθε στο ναό μας για ιδιαίτερη ευλογία. Βέβαια, η απόλυτη πρωτοπορία στην πόλη μας υπήρξε η δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου δίπλα στο ναό, ενός πολύτιμου πνευματικού κιτάρου πολλαπλών χρήσεων μέχρι σήμερα. Το μικρό μουσείο που έστησε εκεί μέσα με κοιμήλια από τον πρώτο ναό του 19ου αιώνα ήταν επίσης σημαντικό. Η διαμόρφωση της κατακόμβης μέσα στον ίδιο τον ναό του Αγίου Βασιλείου με απόλυτο σεβασμό επιστημονικά στα παλαιοχριστιανικά πρότυπα και η αναφορά των νέων της ενορίας μας στο πρόσωπο του νεαρού Αγίου Νέστορα, του μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών αιώνων, παραμένει μια πολύτιμη κληρονομιά που είναι σε πλήρη χρήση στις μέρες μας. Η δημιουργία της εξαίρετης χοροδίας υψηλών απαιτήσεων με υπεύθυνο τον κύριο Πρόδρομο Δασιγέννη και με τη συμμετοχή εκλεκτών και ταλαντούχων μελών για να πλαισιώσουν κυρίως τη δεύτερη Θεία Λειτουργία ήταν κάτι νέο και σημαντικό στο ναό μας και όχι μόνο. Τέλος, ο τόμος των 500 σελίδων που εκπώνησε το 2000 με θέμα «Ο Άγιος Βασίλειος Πειραιός» και «Ο Παρακλητικός Κανός στο Μέγα Βασίλειο» που συνέθεσε παραμένουν σημεία αναφοράς, κτήμα ΕΣΑΗ για όλους μας. Είναι η απόλυτη ένδειξη αγάπης εκ μέρους του για τον Άγιο Βασίλειο και για τον ναό μας. Η σημασία στις λεπτομέρειες πάντα έχει αξία. Θα ήθελα κάποια μικρά πράγματα να αναφέρω των πρώτων χρόνων που έδωσαν αμέσως ωστόσο το στίγμα για την αλλαγή της εποχής και για την βαθιά έγνοια του υπευθύνου προς το πίμνιο του Θεού. Ο πατήρ Ιγνάτιος τύπωνε και διένυμε πρόγραμμα για τις ακολουθίες στις ημέρες των μεγάλων εορτών, σεβόμενος το βεβαρημένο, το εξοντοτικό συχνά πρόγραμμα εργασίας των πιστών, τα βρέφη, τους ηλικιωμένους, ώρα έναρξης και κυρίως ώρα λήξης των ακολουθιών. Μια πολιτισμένη, μια προχωρημένη θα λέγαμε με το σημερινό λεξιλόγιο πράξη, μια πράξη τελικά όμως έντονα θεολογική. Έκανε επίσης έγκαιρη, έντυπη ενημέρωση των πιστών για το δρομολόγιο της περιφοράς του επιταφείου και της εικόνας του Αγίου μας, το οποίο ο ίδιος αποφάσισε να εναλλάσσεται για να υπάρξει και στα σπίτια η αυτονόητη ευλογία και η επίσης αυτονόητη κατάλληλη προετοιμασία για την υποδοχή. Λεπτομέρειες θα πείτε, που δεν μας κάνουν εντύπωση σήμερα, γιατί εφαρμόζονται σταθερά στο ναό μας από τους πατέρες. Αλλά τότε ήταν νεοφανή πράγματα, ήταν πρωτοπορία η εφαρμογή τους στον Άγιο Βασίλειο. Επιθυμία τους φοδρή να παραμείνουν όσο περισσότεροι πιστοί στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Για να προσελκύσει δε και ενθαρρύνει τους πιστούς, υποσχέθηκε ότι δεν θα πωλήσει στις 2.30 όπως συνηθιζόταν, αλλά θα επισπευθεί η λειτουργία με ταχύρυθμο, άλλωστε τα Αναστάσιμα το επιβάλλουν, ώστε να πωλήσει στη 1.30 το πρωί. Και ο ναός μας άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει αυτή τη λαμπρή μοναδική αναστάσιμη νύχτα. Και παράλληλα, εκθέσεις βιβλίου, θεατρικά, γιορτές, εκδηλώσεις πάλι και πάλι με επιμονή και πίστη. Ο πατήρ Καλίνικος με τη δική του θέαση και το δικό του εκκλησιαστικό κύρος, ως στενός συνεργάτης μάλιστα του πατρός Ιγνατίου, θα μας δώσει το εκκλησιαστικό στίγμα όπως τον γνώρισε σε εκκλησιαστικό, σε θεολογικό πεδίο. Εγώ αναφέρθηκα σε εκείνες τις πρωτοβουλίες των πρώτων κυρίως χρόνων όπως τις έζησα και όπως τις εισέπραξα ως ενωρίτησα, άπειρες, με έμπνευση και φαντασία και σε όλες πάντα ο ίδιος, προτεργάτησα κατά πόνητους και χειρόναξ, γιατί ο πατήρ Ιγνάτιος έχει ιδιαίτερη ικανότητα και δεξιότητα στα χέρια. Επιδίδεται ο ίδιος την άμεση επίλυση και κάθε τεχνικού προβλήματος. Στη σάκα του τη γεμάτη βιβλία, κείμενα και μολύβια και εικονίτσες υπάρχει πάντα ένα κατσαβίδι, μπορεί και δύο, για κάθε περίπτωση. Σε εκείνα τα πρώτα χρόνια, αναφέρεται ο ίδιος ο πατήρ Ιγνάτιος,
γράφοντας για τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικαίας, τον κύριο Αλέξιο, που μας τιμά απόψε με την παρουσία του ως ένας δικός μας άνθρωπος του Αγίου Βασιλείου, όπως παρέμεινε πάντα ο σεβαστός και αγαπητός μας Μητροπολίτης Νικαίας, γράφει ο πατήρ Ιγνάτιος. Ο κατακόσμων Γεράσιμος Βριώνης που εγνωρήκαμε μοίρακα τότε είναι σάρξ εκ της σαρκός μας υπό την πνευματική έννοια, καθότι δρόφει ηλικιακός και πνευματικός πλησίον μας ως ενωρίτης του Αγίου Βασιλείου. Από νεαράς ηλικίας σχολάζων, εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, εις τον οίκον Κυρίου και δίδων προθήμως το παρόν παντού, όπως εις το αναλόγιον Καλλικέλαδος, ως διάκονος του Ιερού Βήματος βοηθώνει στην τάξη και ευπρέπεια, ως ζηλωτής κατηχητής και ως ευλαβέστατος διάκονος αργότερα, φυλακόλουθος, εις έπακρον υπάκουος, σεμνός, φιλομαθής, ευπροσίγορος, μιλήχιος και χαρής, προημίαζε με το ήθος του το λαμπρόν μέλλον. Αγαπάει την τάξη ο πατήρ Ιγνάτιος, την αισθητική σε όλα γύρω του, την ευπρέπεια, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, τελειομανεί σε όλα και στα πρακτικά. Ρωτήστε τον πατέρα Καλίνικο που έχουν μακρά συνεργασία. Είναι ακόμα και συγγραφέας με πεζά και θεατρικά έργα στο ερευνητικό του. Στο Δεάκιο και στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας έχουμε πολλές φορές καθυλωθεί με τα θεατρικά του. Είναι και ποιητής. Πόσα ποίηματα για κάθε ευκαιρία με κάθε αφορμή. Είμαι βέβαια ότι θα δυσκολευτεί πολύ ο κύριος Φίμης να τα αναφέρει. Ένας πλούσιος κόσμος μέσα του θέλει να βρει με κάθε τρόπο έκφραση, γιατί είναι απλά πολυτάλαντος. Ο πατήρ Ιγνάτιος δεν έχει μπει στον κόσμο της ηλεκτρονικής γραφής. Συνεχίζει να γράφει τα κείμενά του με τα ωραία καλλιγραφικά γράμματά του, με μολύβι, και κρατεί τη γόμα για να σβήνει. Έχει τη δική του γοητεία αυτό. Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής μας Εκκλησίας. Αυτού του σταθμού της ανυπολόγιστης πνευματικής προσφοράς και ουσιαστικής υποδομής. Σε καθημερινή βάση στην πατρίδα μας αλλά και στον κόσμο. Αυτού του σταθμού που θεμελίωσε με τόλμη και όραμα ο σεβασμιότατος πρώην πυρός κύριος Καλλίνικος με τον σεβαστό και αγαπητό μας Μητροπολίτη Δημητριάδος κύριο Ιγνάτιο. Τον πατέρα Ιγνάτιο, όπως παραμένει για πολλούς από εμάς τους παλιούς και του αρέσει και να το ακούει. Αυτού του σταθμού που παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να εκπέμπει χάρη στις άοκνες ενέργειες του Μητροπολίτη Πυρεός κυρίου Σεραφείμ. Ο πατήρ Ιγνάτιος τον σταθμό τον στήριξε με το κύρος του από την πρώτη στιγμή, σταθερός για χρόνια, μέχρι τώρα ακόμα στο σαββατιάτικο ραδιοχρονικό των 90,2. Εύστοχος, επίκαιρος, διεισδυτικός, ενημερωμένος άψογα πάντα με την τρέχουσα επικαιρότητα, με απότερη μέριμνα και φροντίδα του να σχολιάσει, αλλά κυρίως να δώσει απαντήσεις στο πείμνα του Θεού στα τρέχοντα και φλέγοντα προβλήματά του. Συνεργάτης για δεκαετίες της αδελφότητος θεολόγων η ζωή και του πειραϊκού φάρου που θεμελίωσε ο αείμνηστος Αλέξανδρος Βάμβας στην πόλη μας, ο πατήρ Ιγνάτιος έχει ενισχύσει το σημαντικότατο έργο τους με θείες λειτουργίες και ομιλίες, αλλά και με την καταλυτική παρουσία του. Στους κόλπους άλλωστε του πειραϊκού φάρου συνεχίστηκε η έγνοια για την εξωτερική αεραποστολή με τον πατέρα Ιγνάτιο επικεφαλή στο έργο που ξεκίνησαν ο μακαριστός Γιώργιος Ηλίας και η σεβαστή μας κυρία Ευτέρπη Ηλία. Όχι μόνο στοργικός σύζυγος, αλλά και πατέρας στοργικός και παππούς πολύτιμος, μοναδικός, είναι ο πατήρ Ιγνάτιος. Έδωσε στα παιδιά του από όταν ήταν μικρά όλο τον πλούτο της ψυχής του, τους καλλιέργησε ευαισθησίες. Με πατρική αγάπη στη συνέχεια άνοιξε τις φτερούγες του και αγκάλιασε και τα τέσσερα παιδιά του, το Θανάση με τη Στέλλα, την Κατερίνα με τον Τέλη και τα τέσσερα εγγόνια του, τη Σοφία και τη Μαρία τα ευλογημένα που τα ζει από πολύ κοντά, αλλά και τον Αλέξανδρο και τη Μαριάνθη που επειδή ζουν στο Λονδίνο
όταν συναντιούνται ο υπέροχος παππούς αναλαμβάνει εντατικά μαθήματα για να καλύψει τα κενά. Έχουν βαριά κληρονομιά τα παιδιά του και όλοι εμείς όμως που μας τίμησε με τη φιλία του, που μας δίδαξε το λόγο του Θεού ακατάπαυστα, ακούραστα, που μας εμπλούτησε και μας ειρήνεψε την ψυχή με τη δυνατή εκκλησιαστική του παρουσία. Τον ευχαριστούμε για όλα. Την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ Ιγνάτη, σεβαστέ και πολυφίλητε. Ακούσαμε την αρχαιολόγο Μίνα Γαλάνη στα όσα είχε πει για τον μακαριστό πατέρα Ιγνάτιο Παπασπυλιόπουλο και ακολουθεί η κατάθεση που είχε κάνει εκείνη τη βραδιά ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων. Πέρασαν 57 χρόνια, ακριβώς σήμερα, 22 Νοεμβρίου. Τυχαίο αυτό, συμπτωματικό εντελώς. Από τότε που ο Θεός άναψε λιχνάρι τον ιερέα, τον σεβαστό μας πατέρα Ιγνάτιο, και τον τοποθέτησε επάνω στο ριχνοστάτη της ολόφωτης καθέδρας του, στον ιερό ναό του Μεγαλονίμου Αγίου Βασιλείου, για να εκπέμπει στην Εκκλησία το φωτισμό των δογμάτων και των πράξεων. 21 Νοεμβρίου 1958, ο πατήρ Ιγνάτιος χειροτονείται διάκονος και στις 22 Νοεμβρίου πρεσβύτερος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος ο δεύτερος του τονίζει: «Σε τοποθετώ εδώ για να συνεχίσεις το έργο του μακαριστού Παπαμακρύ». Ισχυρό κίνητρο για τον νέο ιερέα, για τη συνέχεια μιας νέας ποιματικής εργασίας με πρότυπο το λαμπρό εκείνο ιερέα. Αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα. Διαμορφώνει σιγά σιγά το ιερατικό και ποιματικό του έργο. Πάντοτε με την ευχή και την ευλογία των επισκόπων του. Πρώτα του Αηδήμου Μητροπολίτου Πυραιός Χρυσοστόμου του Ταυλαδωράκη και μετά του Γέρντος Μητροπολίτου πρώην Πυραιός σήμερα κυρίου Καλλινίκου, ο οποίος εξάλλου διαμόρφωσε και το κατάλληλο κλίμα και πλαίσιο για μια πλούσια ποιματική εργασία. Ξεκινάμε απαραίτητα έργα ανακαίνησης, ευπρεπισμού και εξοραϊσμού του ναού. Παράλληλα, με μια ευρία ανάπτυξη και της πνευματικής εργασίας και ανακαίνησης του ποιμνίου του. Ο κατάλογος των έργων επιγραμματικά περιλαμβάνει τα εξής: συμπλήρωση αγιογράφησης ναού, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, διασκευή γυναικονίτη, κατασκευή εξωτερικών μαρμάρινων κρινών αγιασμού, καλλιτεχνική βυζαντινή επίστρωση του δαπέδου και μαρμάρινο στη θέα σολέα, επιδιόρθωση ρογμών και πλήρης αποκατάσταση του κτηρίου του ναού από το μεγάλο σεισμό του 1981. Σιδηρές εξωτερικές πόρτες, κατασκευή νέων εικόνων αγιογραφημένων και προσκυνηταρίων ξυλογλύπτων και το παρεκκλήσιο των Αγίων Αργύρων απέναντι το νοσοκομείο Μεταξά. Η θεμελίωση, ανέργεση και πλήρης εξοπλισμός του πρώτου στη Μητροπολή μας Πνευματικού Κέντρου, αλλά και θεμελίωση και έναρξη εργασιών ανεγέρσεως του νέου Πνευματικού Κέντρου. Ιδιαίτερη σημασία δείχνει ο πατήρ Ιγνάτιος στη λογική λατρεία, την κατατάξην και ευσχημόνως τέλεση της Θείας Λειτουργίας και τόνωση του μυσταγωγικού της χαρακτήρα. Το κήρυγμά του, ευκαίρος ακέρος, είναι πάντοτε προσεγμένο και επιμελημένο. Καθιερώνει τη δεύτερη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Διοργανώνει κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, κύκλο νέων επιστημόνων, κύκλο νέων ζευγών. Ιδρύει τη μεικτή εκκλησιαστική χοροδία και την παιδική χοροδία. Από το 1980 προχωρά στη σύσταση ομάδας εθελοντριών κυριών για το γεύμα εμπεριστάτων αδελφών και ημερήσιο συσίτιο απόρων, καθώς και προχωρά στη λειτουργία λαϊκού ιατρίου με εθελοντές ιατρούς και δωρεάν εξετάσεις, παροχή φαρμάκων, πρώτων βοηθειών και άλλα, ιδέες για την εποχή τους εξαιρετικά πρωτοποριακές που βλέπουμε σήμερα πολλούς να εφαρμόζουν. Διοργανώνει ενοριακό κλιμάκιο φίλων εξωτερικής ιεραποστολής και στηρίζει και βοηθά ποικιλοτρόπως από τα μετόπισθεν το σπουδαίο ιεραποστολικό έργο στο Κολουέζι του Ζαΐρ. Καθιερώνει τον μετά τη Θεία Λειτουργία καφέ της αγάπης και της κοινωνίας. Με διάζουσα επιμέλεια προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται διαλέξεις με εξαιρετικούς ομιλητές, διάφορες εκθέσεις και γιορτές εθνικές, ιστορικές, καλλιτεχνικές, μορφωτικές, διάδοσης Αγίας Γραφής και καλού βιβλίου, παιδαγωγικές και πλήθος άλλες. Διοργανώνονται συναυλίες μουσικής, έκθεση ατομικών του πινάκλου ζωγραφικής και πώλησή τους για να ενισχυθούν τα έξοδα της αποπεράτωσης του Πνευματικού Κέντρου.
καταστρώνεται πανινοριακός έρανος και μεγάλη εκστρατεία για την κλίδωση ενός αυτοκινήτου, για την οικονομική ενίσχυση των έργων αποκατάστασης του ναού από τις ζημιές του σεισμού. Πλήθος επιλεγμένων στελεχών, με φλόγα και ενθουσιασμό επιλέγονται, καταρτίζονται και ενισχύονται συνεχώς με κοινή γεωγραφική μελέτη, λατρευτικές εκδηλώσεις, αναγνώσματα, εκδρομές και άλλα, και στελεχώνουν εθελοντικά την Εκκλησιαστική Επιτροπή, το Φιλόπτωχο, την Ιρανική Επιτροπή, την Ειδική Νοριακή Επιτροπή, τα Κατεχητικά, το Γεύμα των Γερόντων, την Παιδική και Εκκλησιαστική Χοροδία, το Χορευτικό, Θεατρικό και Αθλητικό Τμήμα. Ένα ολόκληρο τάγμα, ευλογημένο τάγμα συνεργών στο έργο της Εκκλησίας. Καθιερώνει δε ως ειδική γιορτή των συνεργατών της Ενορίας και γράφει και ειδική ακολουθία για την γιορτή των Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας. Ο πατήρ Ιγνάτιος καθιερώνει τις ενοριακές συνελεύσεις. Συστήνει τον Ενοριακό Σύλλογο Άγιος Βασίλειος με αξιόλογο έργο. Ιδιαίτερο βάρος και περισσή φροντίδα δείχνει στα κατεχητικά σχολεία, τα οποία οργανώνει με πρωτοποριακές επίσεις για την εποχή τους δραστηριότητες. Έτσι, στο Πνευματικό Κέντρο, που ως τότε λειτουργούσε για τον καφέ των μνημοσύνων, διοργανώνονται και λειτουργούν εκεί όλη τη βδομάδα και καθημερινά κατηχητικές συνάξεις για όλες τις ηλικίες των παιδιών, σχολή γονέων, δανειστική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλέξεις ποικίλου περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολή διαφανειών, ενοριακά φροντιστήρια, μαθήματα γεωγραφίας, χαλκογραφίας, ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ιδρύεται τράπεζα αίματος, συγκεντρώσεις γονέων σχολείων της Ενορίας και φιλοξενία σχολών επιμορφώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού. Επιμελείται δε την έκδοση πολλών εντύπων «Ενοριακή ζωή», το Δελτίο Ενοριακής Ενημερώσεως, πρωτοπόρι με οικοδομητικό, λογοτεχνικό και ενημερωτικό περιεχόμενο και πλήθος άλλων. Θα κάνω μία παρέκβαση εδώ να καταθέσω μία μαρτυρία δική μου για να δείξω την τηλεομανία που είπε η κυρία Γαλάνη. Κάθε έντυπο από αυτά ήταν πολυγραφημένο. Σε μεμβράνη, την οποία θα διόρθωνε οπωσδήποτε εκείνος. Και μετά με τον πολύγραφο χειρός και τα μελάνια, τυπώνεμε εκεί στο κέντρο. Κάποια στιγμή δεν διόρθωσα ένα λάθος στο Δελτίο Ενοριακής Ενημερώσεως. Και με έβαλε μετά, σας παρακαλώ, να διορθώσω με το χέρι μου 3.000 στέφη. Τα διόρθωσα και τα 3.000 στέφη με ένα μαύρο στυλό. Πράγμα για τότε εξωφρενικό για μένα και εξεντωτικό, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα ζωή μου και πορεία μου, ώστε να μάθω και εγώ στους μαθητές μου και τους συνεργάτες μου να προσέχουν πάρα πολύ καλά ό,τι κάνουν και να το κάνουν, όπως εκείνος έλεγε, όσο μπορούν καλύτερα. Διοργανώνει εκδηλώσεις εορταστικές για τις 4 μεγάλες επετείους του ναού, στα 55 χρόνια από τα εγγένεια του νέου μεγάλου ναού και στα 80 χρόνια. Με προσκύνηση του Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου της Χειρός του από την Ιερά Σύνοδο, στα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του παλαιού και πρώτου μικρού ναού και στη συμπλήρωση 1600 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου Βασιλείου. Επιμελείται ιδιαιτέρως τις ετήσιες πανηγύρις, την τελετή κοπής ενοριακής βασιλόπιτας με πλούσιο πάντα χοροδιακό πρόγραμμα, τιμώντας και βραβεύοντας πρόσωπα και ομάδες εθελοντικής διακονίας και προσφοράς. Εμπνέεται, σχεδιάζει και κατασκευάζει την κατακόμη του Αγίου Νέστορος και καθιερώνει την εορτή του Αγίου Νέστορος ως προστάτου των νέων της Ενορίας. Καθιερώνει μηνιαίες νυχτερινές λειτουργίες και συχνές αγιογραφικές συνάξεις για τα στελέχη και τους συνεργάτες στην κρύπτη του Αγίου Νέστορος. Διαμορφώνει την αίθουσα κοιμηλίων, στην οποία περιέσωσε παλιές εικόνες, λατρευτικά σκεύη, άμφια, λειτουργικά βιβλία, επίσημα έγγραφα, αξιόλογα κοιμήλια, λεπτομερείς καταλόγους, προσωπικά αντικείμενα εφημερίων, φωτογραφίες συνεργατών και εκδηλώσεων. Αναπτύσσει στενή συνεργασία με τις ιεραποστολικές αδερφότητες, τον Πειραιακό Φάρο και όλα τα σχολεία της Ενορίας. Με πρωτοβουλία του δημιουργούνται ομάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
και πνευματικής εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσοκομεία Μεταξά και Ζάνιο. Καταθέτει στο Δήμο Πειραιά εμπεριστατωμένη πρόταση και γίνεται αποδεκτή με την ονομασία της Παρόδου Μητρώου σε οδόν Προθιερέως Γεωργίου Μακρύ. Από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα ανελιπώς συνεργάζεται με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Το συγγραφικό του έργο ακολουθεί ευθύς αμέσως ιδιαίτερη αναφορά από τον κύριο Φήμη. Και άλλα πολλά θα είχα να πω, περί των οποίων επιλείψουμε και ο χρόνος και ο χώρος διηγούμενος περί τούτων. Σεβαστέ μας Πάτερ Ιγνάτιε, στο μνημειώδες βιβλίο σας για τον Άγιο Βασίλειο γράφεται τα εξής: «Η ναύτης Εκκλησίας, εις κυβερνήτης ο Χριστός, πλήρωμα οι Άγιοι Απόστολοι και οι αυτών διάδοχοι κληρικοί, επιβάται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πηξής τα Ορθόδοξα δόγματα, θάλασσα ο παρών βίος, αΐρ ούριος το Πνεύμα του Άγιον, τρικυμίε οι κατ' αυτόν πειρασμοί, λιμήν προσών πλέει ασφαλώς η Βασιλεία των Ουρανών». Μια ευχή κλείνοντας: όλα αυτά και άλλα, α ο Κύριος Γιγνώσκη, μακάρι να έγιναν πραγματικά ο δικός μας οδοδείχτης και ο δικός μας ούριος άνεμος, ώστε όλοι να πλέψουμε ασφαλώς προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε μόλις τον Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Μαυρολέοντα στα όσα είχε πει για τον μακαριστό πατέρα Ιγνάτιο Παπασπηλιόπουλο, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον συγγραφέα και λογοτέχνη Παύλο Φήμη να κάνει και αυτός την δική του προσωπική κατάθεση για το έργο πλέον του μακαριστού πατρός Ιγνατίου. Ολίαν σεβαστός και αγαπητός συνοδοιπόρος στη θεολογία και ομότεχνος στη λογοτεχνία, πατήρ Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος, μου έκαμε την τιμή, όπως και η Οργανωτική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Πειραιός, να ασχοληθώ, όπως και παλαιότερα, και να ομιλήσω απόψε για το εν γέννη συγγραφικό του έργο, το οποίο μέχρι σήμερα επιτυχώς συνεχίζεται. Πρεσβύτερος αυτός τη ηλικία, νεότερος εγώ, αλλά συνοδίτες στον ανθώνα των ελληνοορθοδόξων γραμμάτων και στους προβληματισμούς για την πορεία της κοινωνίας μας και της εκκλησιαστικής ορθόδοξης παράδοσης. Ο πατήρ Ιγνάτιος έχει ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Δηλαδή με το χρονογράφημα, το διήγημα, το αφήγημα, το θέατρο, τη βιογραφία, την ποιήση θρησκευτική και μη, το παραμύθι, τη λαογραφική μυθοπλασία, την σάτιρα, την ιστορική έρευνα, την υμνογραφία, τα λειτουργικά λατρευτικά θέματα, την αρθρογραφία και άλλα. Έχει γράψει και κυκλοφορήσει τα ακόλουθα κατά χρονολογική σειρά βιβλία του. Με τα φτερά των FM, χρονογραφήματα, εκδόσεις Τίνος, Αθήνα 1993. Πρόκειται για 40 σύντομα καλογραμμένα ραδιοχρονογραφήματα που ακούστηκαν στην τακτική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας με τον τίτλο «Το ραδιοχρονικό του Σαββάτου». Χαρακτηριστικά αυτών των κειμένων είναι η συντομία έκφρασης, η βιωματικότητα, η επικαιρότητα, ο στοχασμός και η έξυπνη διάλογη, χωρίς να λείπουν η σάτιρα, η προσεγμένη γλώσσα, το εκκλησιαστικό χρώμα και η αγιογραφική τοποθέτηση. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον πρωτοπόρο της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας, Μητροπολίτη πρώην Πειραιός και Αφαλήρου κ. Καλλίνικο, και το 1993 έλαβε το βραβείο πεζογραφίας της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων. Άγιος Βασίλειος Πειραιός. Η ιστορία του ναού σε συμπορία με την ιστορία της πόλης. Πειραιάς 2000, σελίδες 504, με 41 σχέδια του συγγραφέα. Πρόκειται για την ιστορία του Ιερού Ναού, ενός αρχιτεκτονικού μνημείου που κοσμεί τον Πειραιά στην Φρεατίδα. Παράλληλα, ο συγγραφέας ασχολείται και με την μακραίωνη ιστορία της πόλης, αρχίζοντας από την προϊστορική περίοδο. Γι' αυτό παραθέτει αρκετό αρχιακό και φωτογραφικό υλικό για τον πρώτο αρχικό Ιερό Ναό και για το νέο, μετέπειτα το μεγαλοπρεπή Σταυροειδή Μετατρούλου, που θεμελιώθηκε το 1903 και εγκαινιάστηκε το 1909.
Η πνευματική, ποιμαντική και φιλανθρωπική δράση του Ιερού Ναού καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια και παραπομπές από τον συγγραφέα. Το βιβλίο τούτο αποτελεί νομίζω έργο ζωής, γιατί για τη συγγραφή του ο πατήρ Ιγνάτιος εργάστηκε 24 χρόνια και είχα την τιμή μαζί με τον αείμνηστο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων, τον Νίκο τον Αρμανίτη, να παρουσιάσουμε το βιβλίο αυτό τότε στον Πειραϊκό Συνδέσμο. Με την πένα του κ. Αλέξανδρου, διηγήματα, εκδόσεις Τίνος, Αθήνα, σελίδες 176, πρόλογος του ιδίου. Το βιβλίο περιλαμβάνει 20 ενδιαφέροντα διηγήματα στο γλωσσικό ιδίωμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και τούτο γιατί ο συγγραφέας έχει διαβάσει τόσο πολύ τον Άγιο των Γραμμάτων, έτσι ώστε να θελήσει και αυτός να γράψει κείμενα στον τύπο γραφής του σκιαθήτη πεζογράφου μας, όπως άλλωστε ο ίδιος αναφέρει σε ένα του διήγημα με τον τίτλο «Εν όνειρον». Τα θέματα του όμως είναι σύγχρονα και βιωματικά, ο λόγος του είναι άλατι ερτημένος και διανθίζεται με όρους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της εκκλησιαστικής λειτουργικής μας παράδοσης. Χαιρετισμοί εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας, Πυλές Καρπάθου 2002. Είναι ένα βιβλίο με ύμνους που θα πούμε και κάτι παρακάτω. Μνήμη πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Μακρύ, 1871-1942. Κατά κάποιο τρόπο είναι ο πατήρ Γεώργιος μέσα από το προσωπικό του ημερολόγιο. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2002, σελίδες 42. Ο προθιερέας Γεώργιος Μακρύς υπήρξε ο δημιουργός του πνευματικού χρυσού αιώνα της ενορίας του, κατά τον συγγραφέα. Πνευματικό ανάστημα του κλήρου, πρωτοποριακός, ικανός και χαρισματικός θεολόγος και φιλόλογος, ιδρυτικό μέλος του Πειραϊκού Συνδέσμου, ιδρυτής της ΧΑΕ, πρόεδρος του Συλλόγου Ανάπλασης, άξιος λειτουργός και εξομολόγος, φλογερός ιεροκήρυκας, συγγραφέας και εκδότης περιοδικών. Πρόκειται για τον ιδρυτή του πρώτου στην Ελλάδα Κυριακού Κατηχητικού Σχολείου Παιδιών. 100 χρόνια προσφορά στον συνάνθρωπο. Η φιλανθρωπική αδερφότης Κυριών Πειραιός, 1904-2004. Ο καλός Σαμαρίτης, εκδόσεις Τίνος, Αθήνα 2004, σελίδες 112. Εκεί περιγράφεται όλη η προσφορά αυτής της αδερφότητας, η οποία πράγματι προσέφερε και προσφέρει πολλά. Ο Ιεραπόστολος της Ηλίας, Αρχιμανδρίτης Αχίλιος Παπαθανασόπουλος, 1895-1975, εκδόσεις Καρδιά, Αθήνα 2006, σελίδες 250. Αυτό δεν το έχω διαβάσει, πατέρα Ιγνάτια, που μου το δώσετε να το διαβάσω και θα πω και για αυτό. Αναβάσεις, ποίηματα, έκδοση του Μαθητικού Συνεταιρισμού Δημοτικού Σχολείου Πυλών Καρπάθου, που δυστυχώς έκλεισε, 2005, σελίδες 72, είναι η πρώτη ποιητική συλλογή με 62 ποίηματα του πατρός Ιγναντίου, καθαρά θρησκευτικής ελληνοορθόδοξης πνοής. Είναι ποίηση ουσίας, με νοηματική συγκίνηση. Ο στίχος του πατρός Ιγνατίου είναι σεμνός, απέριτος, χωρίς βερμπαλισμό, μορφικά είναι πολύ ελεύθερος και διαρτισμένος με χωρία και απόϊχους βιβλικών γεγονότων και με όρους του στήραθεν ελληνικής γραμματείας. Έχει λάβει επίσης μέρος σε συνέδρια με εισηγήσεις του, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες και ιδιαίτερα στον Πειραϊκό Τύπο. Έχει επιμεληθεί ραδιοφωνικές εκπομπές, έχει οργανώσει θεατρικές παραστάσεις, έχει γράψει κηρύγματα, έχει οργανώσει λογοτεχνικές βραδιές, έχει ασχοληθεί με την υμνογραφία, απολυτίκη Αγίων, μεγαλινάρια, παρακλητικούς κανόνες, χαιρετισμούς, ακολουθίες εσπερινών και έχει δώσει συνεντεύξεις και το έργο του αυτό συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα. Δεν θα μιλήσω βέβαια απόψε για το άλλο του αξιόλογο τάλαντο, την αγιογραφία και τη ζωγραφική, αλλά θα υπώ ότι αυτές τις μέρες θα δημοσιευτεί κι άλλο του βιβλίο, ενώ προς έκδοση παραμένουν στο σεπτάρι του ιστορήματα, λειτουργικά θέματα, ποίηματα και αφηγήματα. Αποτιμώντας το όλο του το συγγραφικό έργο σε γενικές γραμμές. Οι έρευνές του γύρω από την εκκλησιαστική και την εν ιστορία του Πειραιά είναι μακρόχρονες και ιδιαίτερα προσεκτικές. Η αναφορά του σε φυσιογνωμίες είναι απέριτες και ακριβείς. Τα θέματα λατρείας και ορθόδοξης παράδοσης και το λειτουργήμα των ιερέων και κληρικών τον απασχολούν έντονα. Μέσω των βιβλίων του προσπαθεί να κατατοπίσει
να συμβουλεύσει, να καταθέσει την πολύχρονη εμπειρία του. Όσον αφορά την πεζογραφία και την ποίηση, αναμφίβολα κινείται καθαρά στον χώρο της χριστιανικής λογοτεχνίας και μάλιστα στη χωρία των λίγων λογοτεχνών κληρικών. Δηλαδή, ποίηση και πεζογραφία ελληνοορθόδοξη, θρησκευτική και πατριωτική, εν πολύ ευρηματική και λίγαν επίκαιρη. Ο ποιητής πατήρ Ιγνάτιος προσέχει αρκετά το στίχο του, τον στολίζει διακριτικά, τον θεμελιώνει θεολογικά και ιστορικοκοινωνικά και θεληματικά τονίζει περισσότερο τα εξής: την προσευχητική και ομολογητική διάθεση, την επίγνωση της ολιγότητας και το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, την συνέστηση της αμαρτητικής ανθρώπινης ροπής, την διαπίστωση της αλωτρίωσης του ανθρώπινου προσώπου, την ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων για το κατάντημα της κοινωνίας μας, τα δάκρυα της μετανοίας, τον αμοραλισμό των ανθρώπων του κέρδους, την φθορά των αξιών. Αυτό ίσως πρέπει να τονιστεί ακόμη είναι ότι τα κείμενα του συγγραφέα διαθέτουν ευκρινώς το στοιχείο της βιωματικότητας. Ως πνευματικός άνθρωπος, ως συγγραφέας και θεολόγος και κυρίως ως λειτουργός του Ιερού Θυσιαστηρίου για μισό σχεδόν αιώνα, περνά στα γραπτά του την βιωματική του εμπειρία για τα τελούμενα στον Ιερό Ναό, για τη συνάντησή του με τον Αζωραίο κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας και συχνά εξομολογείται τον αγώνα του για την ήττα του κακού που πολλές φορές αντιμετώπισε κάτω από το πετραχύλι του. Πατήρ Ιγνάτιος εξάλλου γράφει και για την περιραίωσα ατμόσφαιρα των εκκλησιαστικών συνάξεων, αναφέρεται σε εορτές και ακολουθίες της χριστιανοσύνης, σε οσιακές μορφές και αγίους, σε σωτηριώδη ρόλο της Εκκλησίας, στη λιγόλογη και σεμνή προσευχή, στην αδυναμία του εμπρός στην παντοδυναμία του πλάστη, στην αγωνία του για την απολύτρωση, στη λακτάρα του να συναντηθεί κάποτε με εκείνον. Γενικώς, ο πεζογραφικός και κυρίως ο ποιητικός του λόγος είναι χαμηλότονος, δεητικός, λυρικός και ανθρώπινος, καθαρός και επίκαιρος. Ο πατήρ Ιγνάτιος που άγει σήμερα το 87ο έτος της ηλικίας του έχει έντονα την αίσθηση της αυτογνωσίας. Από όσα έμαθε, γνώρισε και έπραξε στη ζωή του μέχρι τώρα ένα μονομένη, ότι απλά, σιγανά και ταπεινά, όπως λέει η δημοτική μουσα, ως εκπαιδευτικός, ως θεολόγος, ως κληρικός, ως ποιητής και συγγραφέας, ως Έλληνας και οικογενειάρχης, έκαμε το καθήκον του, χωρίς θόρυβο, με μόχθο καθημερινό, με πίστη, με φόβο Θεού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα πιο σπουδαίο. Εμείς απόψε, ας το ευχηθούμε ό,τι περνά από τη σκέψη μας και από την καρδιά μας. Ακούσαμε τον συγγραφέα και λογοτέχνη Παύλο Φήμη να μας μιλάει για το λογοτεχνικό έργο του μακαριστού πατρός Ιγνατίου Παπασπυλιοπούλου και θα ακούσουμε τα όσα είπε εκείνη τη βραδιά, έτσι σύντομα και μέσα από την καρδιά του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, που παρευρέθη στην εκδήλωση και είχε ζήσει και ο ίδιος αρκετά τον μακαριστό πατέρα Ιγνάτιο. Ευχαριστώ τον Θεό που μπορούσα να είμαι απόψε εδώ. Όταν το έμαθα, σημείωσα στο ημερολόγιο, προέκυψαν πράγματα για τον Βόλο. Είπα στον Αρχιδιάκονο, απορρίπτονται όλα. Φεύγω για τον Πειραιά. Για το δικό μου Πειραιά έπεσε κάποιον, της εποχής μου. Εσείς τον γνωρίσατε 20 χρόνια πριν τον γνωρίσω εγώ, σεβασμιότατε, αλλά τον γνώρισα για 20 χρόνια ολόκληρα. Βέβαια, 20 χρόνια ήμουν στον Πειραιά ο μικρός Ιγνάτιος, διότι υπήρχε ο μεγάλος Ιγνάτιος. Κληρονόμησα από τον μεγάλο Ιγνάτιο τη γιορτή μου, να γιορτάζω Ιανουάριο και όχι Δεκέμβριο, που ξέρα. Αλλά κυρίως, ειλικρινά, το ήθος, το πολυτάλαντο που σημειώθηκε, την ομορφιά της ψυχής και την ευγένεια ψυχής και σώματος. Είναι ευλογία Θεού να γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους. Σφραγίζουν ζωές. Και ο πατήρ Ιγνάτιος σφράγισε την ενορία του Αγίου Βασιλείου, νομίζω καταλυτικά, και όλη τη Μητρόπολη. Εμείς οι νεότεροι πολλές φορές ήμασταν αυτοί που προτρέχαμε, που βιαζόμασταν. Ο πατήρ Ιγνάτιος ήταν πάντοτε ο μετρημένος, ο συνετός, αλλά ταυτόχρονα με ένα μυαλό πολύ πιο φρέσκο από το δικό μας. Αυτό ήταν το ταλαντό του. Ενώ στα μάτια πολλών θα φαινόταν ο συντηρητικός που προερχόταν από συντηρητικούς κύκλους, και απόψε εγώ καταλαβαίνω πολλά από τις ρίζες του και δικαιολογώ το πολυτάλαντο που είναι και του Θεού δώρο ταυτόχρονα, εν τούτης ο ίδιος μέσα από την φιλομάθειά του και την ουσιαστικά συγκρότησή του γινόταν πιο νέος από τους νέους. Και αυτό μας χαροποιούσε. Μπορούσε να παίρνει τα μηνύματα μιας εποχής και να τα μεταμορφώνει με έναν δικό του καταπληκτικό τρόπο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, τελειώνω πατέρα Καλίνη, και
Να πω τώρα και 2-3 έτσι όμορφα περιστατικά. Ωραία. Έχω την Παπαδιά μπροστά μου. Ταξιδεύουμε με τον πατέρα Ιγνάτιο, τον γέροντα Καλίνικο. Κάθε 2 ώρες ο πατήρ Ιγνάτιος χάνεται. Πού είναι? 1-2, την τρίτη ήξερα. Τηλεφωνεί στην πρεσβυτέρα. Τι να κάνουμε, σεβασμιότατε. Πρέπει να αναφερόμαστε στην πρεσβυτέρα ανά 2 ώρες. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι αγάπη. Για μένα σφραγίζει η ζωή. Δηλαδή, και πιστεύω ότι ο Θεός τους έδωσε αυτή τη δύναμη να είναι μαζί και να δώσουν τόσα πολλά. Γιατί ακριβώς μέσα από την ευγένεια της ψυχής που εμείς εκείνη την ώρα λέγαμε, α, ξέρουμε, τηλεφωνεί στην πρεσβυτέρα. Σεμνός και τακτικός και απόλυτα τυπικός και συνεπής στις εκδηλώσεις. Πάντοτε ακολουθούσε λιτή δεξίωση. Πώς το γράφατε, πατέρα Ιγνάτια, Καλίνικε, λιτή δεξίωση? Και βέβαια θεσμός, εγώ έχω μείνει σε αυτό, ο απολογισμός στη Βασιλόπιτα. Ήταν χαρακτηριστικό. Ήξερα κάθε χρόνο ότι ο πατήρ Ιγνάτιος έχει συγκεντρώσει στοιχεία, τα οποία όμως πήγαιναν από χρονιά σε χρονιά. Οπότε την περίπου 5η-6η χρονιά ήξερα το μισό και μετά ακολουθούσε της επόμενης χρονιάς. Πατέρα Ιγνάτια, σας ευχαριστούμε. Εγώ ευγνωμονώ το Θεό και είχα μεγάλη χαρά ότι βρήκα έναν Ιγνάτιο στον Πειραιά και πήρα καλή πρίκα από το όνομά του. Ξέρετε πόσο σημασία έχει αυτό? Γιατί ακούγαν Ιγνάτιο και πήγαινε το μυαλό της εσάς και εγώ έπαιρνα τα καλά τα λόγια. Να είστε καλά, να ζείτε χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την ενορία της Ευαγγελιστρίας, για την τιμητική βραδιά. Τον πατέρα Καλίνικο και αδελφό μου που μαζί μεγαλώσαμε εκεί στις γειτονιές του Αγίου Βασιλείου, έστω και εγώ αν δεν είμαι Αγίος Βασιλιώτης, αλλά εκεί πρωτογνωριστήκαμε, εκεί πρωτοψάξαμε παιδιά, εκεί έχουμε όμορφες μνήμες και μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή μας. Ένα εύχομαι, η Εκκλησία μας να έχει πάντοτε Ιγνατίους. Προσεύχεστε γι' αυτό, το έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή μας. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος. Τον ακούσαμε να μας μιλάει για τον μακαριστό πλέον πατέρα Ιγνάτιο και εκείνη τη βραδιά, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, έκλεισε την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον ίδιο ο πατήρ Ιγνάτιος. Ας ακούσουμε τι είπε στον επίλογο εκείνης της βραδιάς. Απόψε θα μιλήσω με 2 λόγια, έτσι εξομολογητικά, επιτρέψατε μου. Δύσκολα ένιωσα καθ' όλην αυτήν την διάρκεια και θα έλεγα πως ένιωθα ως θύμα μιας συνωμοσίας αγάπης που δεν πρόλαβα να εξουδετερώσω. Γιατί με ενέβαλε και με εμβάλλει σε 3 πειρασμούς. Ο πρώτος, ότι κάτι είμαι. Ο δεύτερος, ότι έκανα κάτι σπουδαίο. Ο τρίτος, ότι μπορεί να πικράνει κάποιους αδελφούς οι οποίοι έκαναν πολύ περισσότερα αλλά δεν έτυχαν τέτοιας διακρίσεως. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι είχα ήδη εκμετρήσει το ζήν, ότι γινόταν η εξόδιος ακολουθία μου και ότι κάποιοι εκφωνούσαν επικηδίους. Και ξέβρετε κάτι, ότι στους επικηδίους συνήθως λέγονται αρετές, υπαρκτές ή ανύπαρκτες, και τίποτε από τα λάθη τα οποία σαν άνθρωποι έκαναν. Κάτι τέτοιο έγινε απόψε. Η αγάπη όλων οι οποίοι έλαβαν μέρος και μας είπαν ό,τι μας είπαν, τους έκανε να τα βλέπουν κάτω από μεγεθυντικό φακό. Εγώ θα έλεγα ένα λόγο μόνο, όχι δικό μου, του Κυρίου. Όφυλα πίν πεποίηκα και διεκδικώ των τίτλων του αχρίου δούλου. Τίποτε άλλο. Ό,τι έγινε δεν ήταν δικό μου. Δικές μου οι αμαρτίες μου και τα λάθη μου. Και ο έπαινος
ανήκει στον Άγιον Θεόν, τον Άγιον Βασίλειον, την φιλοξενούσαν Παναγίαν εις τον χώρον αυτόν όπου ιδιαίτερος τιμάται ως Ευαγγελίστρια, την πρεσβυτέρα μου, τους συνεργάτες μου. Εύχομαι ο Θεός να μας φωτίζει ώστε να κάνουμε πάντα το χρέος μας, να πάψει η Εκκλησία να δοκιμάζεται από άστοχες ενέργειες και κακά παραδείγματα αθελά μας πολλές φορές ημών των κληρικών και διημών να δοξάζεται ο Άγιος Θεός. Αμήν. Ακούσαμε και εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα είχε πει στην ειδική εκδήλωση που είχε προετοιμαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ενορία εν δράση την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, μια εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης για τον μακαριστό πλέον πατέρα Ιγνάτιο Παπασπυλιόπουλο. Ακούσαμε τον ίδιο. Έτσι έκλεισε εκείνη η βραδιά και ακούσαμε νωρίτερα και όσα είχαν πει για το πρόσωπο, την προσωπικότητα και το έργο του οι ομιλητές εκείνης της εκδηλώσεως. Συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού, σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, ήταν κοντά μας τηλεφωνικά τα τελευταία χρόνια με το δικό του ραδιοχρονικό του Σαββάτου. Έτσι θα τον θυμόμαστε ως μια φωνή αφυπνιστική, πάντοτε πνευματική, ορθόδοξη και ουσιαστική. Να ευχηθούμε από εκεί ψηλά που είναι να σκεπάζει όλους μας με την ευχή του. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Η μέρα μας ξεκίνησε και πρέπει άμεσα όλοι μας να ξεκινήσουμε τις προπαραγγελίες μας. Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με το φλουρί και την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Παραδοσιακή και φρέσκια θα προετοιμαστεί και θα μας περιμένει στην αλλαγή της χρονιάς. Για προπαραγγελίες τηλεφωνήστε 210-4122-625. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-200.